αξεσουάρ για σήμερα και το πρόγραμμα της γυμναστικής μας θα είναι ένας τείχος. Σίγουρα έχουμε τείχους στο σπίτι μας, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην κάνουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το σημερινό μας πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους μύες του κορμού μας, που είναι ο ορθός κοιλιακός, η πλάκη κοιλιακή, ραχιαίοι και γλουτοί, και θα δουλέψουν αρκετά και οι οπίσθιοι μυριαίοι μας, το πίσω μέρος δηλαδή των ποδιών μας. Θα κρατήσουμε μισό λεπτό την κάθε μας άσκηση και αυτό με τη βοήθεια του κινητού μας μπορούμε να κατεβάσουμε μία εφαρμογή για χρονόμετρο. Δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο επαγγελματικό χρονόμετρο για να γίνει η άσκηση. Οπότε, μισό λεπτό κρατάμε την άσκηση, μισό λεπτό θα κάνουμε διάλειμμα. Η πρώτη μας άσκηση για σήμερα θα είναι σε ήπια κατάκληση με το σώμα μας στο έδαφος, τα πελήματά μας στον τοίχο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μία ορθή γωνία με τα γόνατά μας. Στηρίζουμε χέρια αριστερά-δεξιά από τον κορμό και θα πιέσουμε λεκάνη να έρθει ψηλά όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και εννοείται όσο πιο ψηλά μπορεί ο καθένας μας. Φύγαμε! Εκ νέου ψηλά. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια θέση, θα κάνουμε ξανά άρσης λεκάνης, μόνο που τώρα θα ανεβάσουμε ένα πόδι στον αέρα και θα παραμείνει σταθερό. Χαλαρώνουμε. Κρατάμε μισό λεπτό διάλειμμα και πάμε να συνεχίσουμε στο άλλο μας πόδι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη μας άσκηση. Ξανά ποδαράκια στον τοίχο, θα σηκώσουμε λεκάνη ψηλά, θα μείνουμε σταθερά πάνω και θα ανεβάζουμε ένα ποδαράκι προς το στήθος και τοίχο, στήθος και τοίχο. Δουλεύουμε έτσι και τους κοιλιακούς μας. Σε 10 δεύτερα. Πάμε να πάρουμε θέση ψηλά. Και έτοιμη. Μέσα λυγίζω. Τεντώνω. Λυγίζω. Τεντώνω. Το άλλο ποδαράκι παραμένει σταθερό στον τοίχο και δουλεύει ισομετρικά. Θα νιώσετε να δουλεύουν πάρα πολύ οι ραχιαίοι μας και οι γλουτοί μας. Χαλαρώνουμε. Παίρνουμε μία αναπνοή για να κάνουμε το άλλο πόδι. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας άρση λεκάνης με τα πόδια τεντωμένα. Ό,τι κάναμε δηλαδή πριν, μόνο που τα γονατάκια μας θα είναι ευθεία. Ανεβαίνουμε ψηλά και χαμηλώνω λίγο, ακουμπάω φτέρνα πάνω μύτες, φτέρνες, μύτες. Θα νιώσουμε λίγο και τη γάμπα μας να δουλεύει εδώ, διότι σφίγγει στο πάνω μέρος. Επόμενη άσκηση κοιλιακών, συνεχίζουμε με το σώμα μας τελείως να εφάπτεται στον τοίχο, έτσι ώστε να σχηματίσουμε μία ορθή γωνία με το έδαφος. Θα κάνουμε κάμψη κοιλιακών και θα φέρνουμε και ένα ποδαράκι προς το στήθος. Και πάμε! Δουλεύουμε πόδια ένα λάξ και εκπνέουμε στο ανέβασμα. Ωραία, αναπνοή, θα συνεχίσουμε με κοιλιακούς, κάμψη κοιλιακών και ανοίγουμε πόδια έτσι ώστε να ακουμπάμε τον τοίχο. Και φύγαμε. Προσπαθούμε να κρατάμε τα γόνατά μας τεντωμένα, οι μυτούλες των ποδιών μας είναι σε θέση point
και εκπνοής στο ανέβασμα. Και χαλαρώνω. Χαλαρώσε λίγο ποδαράκια. Μπορεί να φαίνεται απλή σαν άσκηση, αλλά επειδή βρισκόμαστε ακριβώς κολλημένοι στον τοίχο, δουλεύει πάρα πολύ ορθός κοιλιακός και θα νιώθετε ένα έντονο κάψιμο. Επόμενη άσκηση, θέλω να ενώνουμε χεράκια πίσω από τα γονατά μας, τεντώνω ψηλά. Έτοιμοι. Πάμε. Χαλαρώνουμε. Επόμενη άσκηση, τεντωμένα πόδια στον τοίχο και όπως κάνουμε πριν εναλλάξει κίνηση, τώρα θέλω λυγισμένο και στρίβω. Να δουλέψουν λίγο περισσότερο οι πλάγοι κοιλιακοί μας. Έτοιμοι. Πάμε. Και χαλαρώνει. Για την τελευταία μας άσκηση, θα αλλάξουμε θέση, θα περάσουμε στην εδραία με την πλάτη μας να εφάπτεται ολόκληρη στον τοίχο και τα πόδια μας στο έδαφος. Θέλω από εδώ πέρα που είμαστε να ανεβάζουμε ένα λάξ ποδαράκι ψηλά. Όπως καταλαβαίνετε, η κίνηση είναι ελάχιστη, αλλά πιστέψτε με, δουλεύει πάρα πολύ. Και φύγαμε. Οι ώμοι προσπαθούμε να ακουμπούν στον τοίχο και να μην έχουμε καμπούρα προς τα εμπρός. Εκπνέουμε σε κάθε ανέβασμα. Θα νιώθετε και ένα έντονο κάψιμο στο τετρακέφαλο, αλλά δουλεύουν πάρα πολύ κάτω μοίρα των κοιλιακών μας. Και χαλαρώνει. Και όπως σε κάθε πρόγραμμα, έτσι και εδώ θα τελειώσουμε με διατάσεις. Μιας και βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, πάμε να διατείνουμε λίγο τους οπίσιους μυριαίους που δουλέψανε πάρα πολύ στις άρσες λεκάνης στον τοίχο. Λυγίζουμε ένα ποδαράκι προς τα μέσα, παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή, τεντώνουμε το σώμα μας, εκπνέουμε και χαμηλώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μένουμε για 15 με 20 δεύτερα. Συνεχίζουμε και στο άλλο πόδι, τεντώνουμε εισπνοή ψηλά, εκπνέω και χαμηλώνω. Κρατάμε τεντωμένο το γόνατό μας όσο περισσότερο μπορούμε και χαμηλώνω. Ωραία. Πάμε να διατείνουμε λίγο κοιλιακούς. Ξαπλώνουμε. Και τεντώνουμε χέρια μπροστά. Χαμηλώνουμε. Και αφού κάνουμε 5 επαναλήψεις, πάμε να καθίσουμε πίσω στις στέρνες μας να διατείνουμε κεραχιαίους. Και τέλος, αυτή ήταν η προπόνησή μας για σήμερα. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Καλό μεσημέρι!